που μεταφέρθηκαν από το Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από την Κομόπουλη της Χρυσούρας. Όταν επισκεφθήκαμε, ήταν σε σακουλάκια πάνινα. Τα ξεδιπλώσαμε, τα ανοίξαμε. Ήταν μεγάλη συγκίνηση. Δύσκολα μπορεί να συγκρατηθείς όταν βλέπεις τα οστά των παλικαριών και κάποια αντικείμενα προσωπικά τους, ένα λουλάκι, ένα κουμπί, μια παραμάνα, κάτι από όλα αυτά που έμεινε και αναλογίζεσαι και λες τελικά ποια μανούλα τον είχε και δεν το ξαναείδε άλλη φορά αυτό. Και με ποιο δικαίωμα του στερήσαμε αυτή την ικανοποίηση να αποχαιρετήσει το γιο της, ο πατέρας, το γιο του. Με ποιο δικαίωμα. Υπάρχουν όμως εκεί και θα συνεχίζουν να υπάρχουν στον τόπο αυτό. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Κρυσούρα, σε ένα μεγάλη στρατηγική σημασία περιοχή που ο στρατηγός, ο κ. Κωνσταντόπουλος, ανέπτυξε με πλήρη έτσι ενάργεια, καταδοπιστικός και μεστός το λόγος, είναι η λεγόμενη Ιερή Ζώνη. Κρυσούρα, Χάνη Παλαμπάνη, Βούπεση, Φερπεσίνα, 731, 717, 3 Αυγά. Εκεί δόθηκε η μεγάλη μάχη, γιατί οι Ιταλοί, αν μπορούσαν να περάσουν, να σπάσουν την Ιερή Ζώνη, θα μπορούσαν να φτάσουν στην Κρεμετή, από εκεί στο Ρεσκοβίδι, στα στενά της Μέρτσενης και από εκεί και πέρα να φτάσουν πάρα πολύ σύντομα ακόμα και στα Γιάννηνα. Όταν βρεθεί στο 731, που προσκυνήσαμε πολλές φορές, συγκινήσει. Εγώ έχω να θυμηθώ μια ιστορία που μου έλεγε ο πρώην αείμνηστος πρόεδρος της Βουλής, ο Λαβρεντίδης ο Ισάκ, αυτός ο σπουδαίος πρέσβης του ποντιακού ελληνισμού. Μου αφηγείται ιστορίες, αλλά και δεν είχα συνειδητοποιήσει όμως περί του σε πρόκειτο. Και εγώ είχα την άκρη και τη δική μου ευθύνη, φέρω για όλα αυτά. Μου λέει: ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη, να αντισταθούμε στη μεγάλη επίθεση. Και πρόεδρε, τι έγινε, πώς, τι είπε στα παλικάρια σου, είπα δύο κουβέντες, μου λέει μόνο. Ένα βήμα πίσω πεθαίνει η Ελλάδα. Και όλοι σας αγιοντάλια. Και έτσι δόθηκαν οι μάχες και οι αποφασιστικές για να μπορέσουν να ματαιώσουν τα σχέδια των φασιστών.